σκεφτούμε λίγο Λούμινα, μια εταιρεία φωτοβολταϊκών, γιατί αν θέλετε να κάνετε επένδυση, γενικά είναι ένας ωραίος τρόπος εισοδήματος. Πάμε λοιπόν, Λούμινα. Η εταιρεία Λούμινα λοιπόν, η οποία μπορείτε να προμηθευτείτε φωτοβολταϊκά. Τηλεφωνήστε 210-98-1590, 210-98-1590. Τα φωτοβολταϊκά δίνουν και παίρνουν αυτή την εποχή. Τι άλλο να πούμε, ότι μπορείτε να έχετε μία επένδυση 45.000 ευρώ και να επενδύσετε και να βγάζετε 9 έως 12.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα έξτρα εισόδημα ή για πολλούς και το εισόδημά τους. Να δείξουμε όμως αυτό το σημείο και το πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει ο Λεόντιος Πετμεζάς. Έτσι. Το για οποίο λέγεται προσέγγιση σε έναν πολύ σημαντικό ποιητή της Ελλάδας, τον Γιάννη Κουτσοχέρα, ο οποίος υπήρξε και πολιτικό πρόσωπο. Εγώ προσωπικά είχα βρεθεί κοντά του και είχα εργαστεί στο πολιτικό του γραφείο κάποια στιγμή. Ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής και πρέσβης στην UNESCO. Ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα που όμως δεν έμεινε στο πολιτικό μόνο επίπεδο. Πολύ ωραία και έξω, Άγιο Στέφανο, και στα Μελίσια. Και η Κλάν λοιπόν, πολύ ωραία και κάκια. Γνωστός. Έτσι έχουμε παχύνει. Μπορεί να τον ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Ζωγράφος, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι έχει τάσεις φοβισμού. Περισσότερο ο Μουν. Ο Μουν. Τον ξέρουμε τον Μουν. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστός, αλλά εντάξει. Δεν ξέρουμε κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται. Εγώ δεν τον ξέρω και ασχολούμαι και με κάποιον. Εσύ τον έχω ξανά. Εγώ νομίζω, το λες έτσι, γιατί εδώ στην Ελλάδα, συγγνώμη, θα το πω. Ξέρω, εδώ στην Ελλάδα, αχ, ναι, τον ξέρω. Τον έχω δει. Στο Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη στην Ελλάδα. Επειδή ακριβώς αυτό θέλω να πω, επειδή έχει ζήσει και στην Αμερική. Στην Αμερική έχει ζήσει. Και εγώ έχω ζήσει στην Αμερική. Εγώ έχω ζήσει στην Αμερική. Ναι, αλλά. Να μην είχε πάει στο συγκεκριμένο μουσείο να το δει. Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω. Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη. Τι κάνει, Αλεξάνδρα. Όλα καλά. Είσαι και ένα από τα μοντέλα μα που ετοιμάσαι και τα καλυστία να πούμε. Αλλά είσαι και στην εκπομπή παίξει μαζί μου. Την οποία είναι έξτρα 3 κάθε Παρασκευή βράδυ, 12 και 4 το μεδόν μισάνυχτα, με 2 το πρωί μπορείτε να μας βλέπετε και εκεί. Να το πούμε και αυτό και θα δείξουμε και πλάνα μετά. Σου έχω μια μεγάλη έκπληξη, Αλεξάνδρα. Χαίρομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι και φοιτήτρια. Mm-hmm. Πες στη σχολή, πες τα όλα εσύ. Ναι, πάω στην Καλλιθέα, στο Συμβιτανίδιο, στη Συμβιτανίδιο σχολή. Mm-hmm. Και ασχολούμαι ως αισθητικός, μακιγιάς, μασάζ και όλα αυτά. Στο πρώτο έτος είμαι τώρα. Και μου αρέσει πολύ. Όλα πράγμα, φτιάξω πρόσωπο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε, ο εξοικείας εδώ μας έχει ένα πολύ ωραίο αγαλματίδιο, το λέμε. Βασικά ένα γλυπτό, ας το πούμε, εντάξει, γλυπτό. Τι, η μέδουσα είναι. Είναι η μέδουσα πάλι, είναι το αγαπημένο μου μοτίβο, δεν είναι και μόνο του Βερσάτσι που βλέπεις. Το πήρε λοιπόν, εδώ έχουμε, το βλέπουμε γύρω-γύρω. Αυτό το κομμάτι λέγεται ακροκέραμος, επειδή τοποθετείται στην άκρη της κεραμοσκεπής. Το συγκεκριμένο δεν νομίζω, εντάξει, το έχω φτιάξει εγώ, αλλά δεν αποκλείται να υπήρχε. Γιατί μπορεί να φτιάχνω κάτι το οποίο δεν υπήρχε ακριβώς. Ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός του κεφάλι, ότι έκανες λίγο extension των μαλλιών και του σχεδίου και γενικά. Mm-hmm. Έχει κάνει προσθετική πάντως. Προσθετική, αυτό έχει βλέπω. Μια προσθετική και extension. Έχει δώσει τη δική του πνοή. Ο εξοικείας έχει δώσει τη δική του πνοή σε όλο αυτό το δημιούργημα. Δεν είναι το συνηθισμένο που ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχει η δική του προσωπική λοιπόν, φλόγα. Από εδώ και πέρα το ξέρεις, κύριε Λεόντιε, ότι σίγουρα δεν γνωριζόσαι από πριν. Από εδώ και πέρα θα αντιπροσωπεύεις. Όχι, ίσα που ναι, ακριβώς. Μα εγώ εκτίμησα τον καλλιτέχνη, τον οποίο τον γνώρισα σήμερα. Συγγνώμη, να πούμε και ευγενικά. Υπάρχει κάποιο καλλιτέχνη που δεν τον έχει. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε και την Ξένια. Τι κάνει, Ξένια? Καλώς ήρθες στην εκπομπή face to face, η οποία είσαι μοντέλο. Ασχολείσαι με το modeling και τι άλλο. Να καλωσορίσουμε και τη Μαριάννα. Τι κάνει, Μαριάννα? Μαριάννα Νικολάου, η οποία είναι δεύτερη αεροπλανοματική Miss International Beauty 2010 και θα δείξουμε πλάνα σε λιγάκι. Ωραία το χρωματάκι που φορά. Βλέπω κοράλι. Ταιριάζουμε σήμερα. Βλέπω ταιριάζουμε και χωρί να το ξέρουμε. Καλώς ήρθες στην εκπομπή face to face. Μόντελινγκ και όχι μόνο. Είσαι και στην εκπομπή Παίξε μαζί μου. Yeah. Μαζί με την Αλεξάνδρα. Και είχαμε και την Τζοάννα. Γεια σας. Τι κάνει, Τζοάννα μου? Καλά, μια χαρά. Πολύ λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο καλλιστία μέσω Miss International Beauty 2010. Η Μαριάννα Νικολάου!
Ισοβαθμία λοιπόν για τη μέση Αθηνάσιου Ιουλίου 2010 πρώτη φορά στα χρονικά. Τουλάχιστον εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Τι είναι αυτό? Να δώσουμε βραβείο και στις δύο! Έχει φέρει για πολύ μεγάλο oversized η κυρία Ελένη εδώ από το μαγαζί το Ξώτη στα Πατήσια. Λοιπόν, να τα δείξουμε. Και βέβαια να τα δείξουμε. Πολύ ωραία και να τα περιγράψουμε κιόλας. Είναι lace. Είναι δέρμα, ασημένιο, ναι, και από πάνω έχει δαντέλα. Φοράει μεγάλο νούμερο και έχει ένα παλιό ρούχο, η μπλούζα, η φούστα. Μπορεί να μου το φέρει και να το κάνω παπούτσι. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ αναπαυτικά και έχουν λάστιχο από κάτω για να μην γλιστράνε. Είναι έτοιμα παπούτσια να φορεθούν. Εμένα μου αρέσει εδώ που είναι μαλακά μέσα. Ναι, μα είναι προσεγμένα. Πιάσε και εσύ, Αγγελική, τη μαλακά. 33 χρόνια τοξότης. Ήμουνα 9 και γέρασα. Και Μαριάννα, να πούμε συγχαρητήρια, γιατί βγήκε τη δεύτερη μια αναπληρωματική. Πώς αισθάνθηκες? Δεν έφερε την κορδέλα σήμερα. Θα σε τιμωρήσω. Την επόμενη εβδομάδα ξανά με κορδέλα και βραβείο. Πώς σου άρεσε η όλη εμπειρία? Ωραία, ήταν πολύ, μου άρεσε. Απλά δεν περίμενα να βγω κάτι. Δεν περίμενες, είχες άγχος? Πολύ. Πολύ, γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Με τα παιδιά, έτσι, τα αγόρια, τα κορίτσια, έτσι δεν ήταν ένα πολύ ευχάριστο? Όχι, μια παρέα, όλοι περιμένα μαζί βγαίναμε, ωραία. Δεν ήσουν και πολύ συγκεντρωμένοι. Ο Χρήστος Ανδριόπουλος σε μάλωνε συχνά εσένα. Θυμάμαι σε μάλωνε, γιατί? Γιατί ήμουν λίγο άνταχτη, δεν άκουγα. Γιατί ήσουν άνταχτη όμως, Μαριάννα? Γιατί μου φώναζε πάρα πολύ. Γι' αυτό δηλαδή πιστεύεις ότι σε επηρέασε αρνητικά, αντιθετικά, ή στο τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό? Ναι, στο τέλος ήταν μια χαρά, αλλά στα μήπως απλώς σκρόβες... είναι η αυτοπεποίθησή σου έτσι λίγο ξεσκλονιζόσουν επειδή σου έκανε πιο πολλές παρατηρήσεις? Ναι, γι' αυτό. Ναι, αλλά ήθελε να ήσουν καλή. Με έβαλε τιμωρία. Ήμουν η πρώτη και με έβαλε τελευταία με την Βερόνικα. Ναι. Μας φώναξε, ναι. 16 και 17. Θυμάμαι ότι μου είπε η Μαριάννα, θα βγει. Ο Χρήστος Ανδριόπουλος είχε θυμώσει πάρα πολύ και ήταν υπεύθυνος καλλιτεχνικής επιμέλειας. Ναι. Μου λέει η Μαριάννα και η Βερόνικα να φύγουνε. Τέλος, δεν τις θέλω. Σας έδιωξε κιόλας μια μέρα. Σας έδιωξε. Και φύγαμε εμείς. Και φύγατε και ήρθα εγώ και σας ξαναμάζεψα. Τι να κάνω, λέω να τους δώσουμε ευκαιρία τα κορίτσια, γιατί είναι ωραία κορίτσια. Λοιπόν, εδώ έχουμε στο πλατό. Φυσικά η Ξένια θα μπει στο τι μας, αλλά έχουμε κοπέλες από το Παίξε Μαζί Μου. Ναι, είναι μια κουμπί που κάνουμε στο Extra 3 κάθε Παρασκευή βράδυ 12 και 4 με 2 το πρωί. Ναι, στηρίξτε μας και εκεί. Πάμε να δούμε λίγο ένα ωραίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει από το Παίξε Μαζί Μου.
φτιάξε μαζί μου λοιπόν με το λατρευτό συμπεριφιαστή μου Κωνσταντίνο Καβέλα. Κάνουμε μαζί και την παραγωγή, να το πούμε αυτό, γιατί είναι και η παραγωγή, έτσι. Μια παραγωγή λοιπόν και εδώ πέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Αγγελική Νικολαίδη, η οποία κάνει super duper styling. Super duper. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Είχαμε καλεσμένο τον Τζον Τάρα μας. Πολύ ωραίο ο Τζον Τάρα μας. Είχαμε τον Μάγο Ιμάτ. Είχαμε γενικά ένα πολύ ωραίο γκρουπ. Πόσο άρεσε η εκπομπή μας. Πόσο αρέσει η εκπομπή. Άρεσε πάρα πολύ. Κάθε φορά περιμένω πώς και πώς να έρθει η Παρασκευή να έρθω. Τι καλή που είσαι, να σε δώσω μια ζεστιά καλύτερα. Τι γλυκιά που είσαι. Αλεξάνδρα, και εσύ που είσαι και το γούρι της παρέας που σε λέει ο κόσμος. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Εσύ, Ξένια, που είδες έτσι λίγο το φωτογραφικό μας υλικό και τα πλάνα, πώς. Θα έχουμε μια ωραία γεύση και από σένα. Θα έρθει το παίξι μαζί μου. Και εσύ, Τζον, έχει έρθει. Και μου άρεσε και μου άρεσε. Μην αισθάνεσαι πάρα πολύ παραπονεμένη. Ωραία, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις κούκλες μας εδώ. Γιατί έχω κούκλες. Έχετε δύο.